σε ένα ξυλοκόπημα. Με τη γυναίκα. Όμως, παιδιά, η γυναίκα αυτή ήταν πάντα πολύ λυπημένη. Η αλήθεια είναι πως ζούσαν πολύ ψυχικά, σε μια καλύβα, στην καρδιά ενός ξέφωτα. Δεν είχαν γειτόνους. Όχι και παιδιά. Τους άλλους προχωρούσαν μονάχα άγρια ζώα. Όμως, αυτή η γυναίκα, παιδιά, η αλήθεια είναι δεν ήταν λυπημένη για αυτό το λόγο. Τόσο η μονοτονία της κάθε μέρας, όσο και η μοναξιά. Η αλήθεια είναι πως αυτή η γυναίκα κλειβόταν γιατί ο άντρας της είχε σκληρή καρδιά. Και σκληρή. Και να τον ακούσες. Μπορούσες. Μα καλά θα μου πείτε. Αυτός ο άνθρωπος δεν την αγκάλιαζε ποτέ. Πάντα έτσι κακός, ψυχρός και ανάκωτος ήταν μαζί της. Την αγκάλια. Αφού πρώτα όμως την είχε δει. Και θα σας πω τι έκανε κάθε βράδυ. Γιατί κάθε βράδυ έκανε ακριβώς τα ίδια. Εκείνα για τη δουλειά του. Άνοιγε την πόρτα της αλήμας με ένα χτύπημα γόμου. Είπατε μια χοντρή μαγούρα. Θυσίαζε στην γυναίκα του, που καθόταν σε μια γωνιά και έτρεχε. Και ούτε λίγο, ούτε πολύ, την ξυλοκόπησε. Και αυτή θα μου πείτε τι έκανε. Τι έκανε. Είναι περίεργο τα παιδιά, αλλά δεν έκανε τίποτα. Η Ηλία θα το με είδατε εμένα, η Ηλία. Σε είδα, Ηλία, σε είδα. Άκου, Ηλία, να σου πω τι έκανε. Αυτό με είδα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, τα παιδιά, δεν έκανε τίποτα. Λες και πίστευε πως αυτή ήταν η μοίρα. Η μοίρα της γυναίκας. Και μπορεί να ήταν αλήθεια. Εκείνο το παλιό. Το ξεχασμένο πια καιρό. Και πέρασαν έτσι χίλιες νύχτες. Χίλιες μέρες. Και χίλιες φορές. Ήταν σαν ένα ανοιξιάτικο πρωινό σε εκείνο το ξέφωμα. Δηλαδή κάπου κάθε μέρα γινόταν αυτό. Κάθε μέρα. Λοιπόν, που λέτε, είστε πανησιάτικο ψέφωτο και η καρδιά της γυναίκας γέμισε με όλα τα αρώματα της άνοιξης. Και ένα πρωινό λοιπόν, εκεί που καθόταν έξω από την πόρτα και κοιτούσε τον άντρα της να ξεμακραίνει και να χάνεται ανάμεσα στα δέντρα του γάσους, ξαφνικά παιδιά για πρώτη φορά από τότε που ζούσε μαζί του, χαμογέλασε. Ποια! Κύριε γυναίκα. Γιατί... 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 Ένα μωρό. Η χαρά της παιδιά κράτησε πάρα πολύ λίγο. Γιατί αμέσως σκέφτηκε πως η ζωή του παιδιού της κινδύνεται όσο ο άντρας της συνέχιζε να πηγαίνει. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω, αλλά τι. Το ξέρω αυτό το τι. Δεν πρέπει να τον αφήσω να με χτυπήσει ποτέ. Αυτό το πως, παιδιά, την βασάνιζε ολόκληρη τη μέρα. Όταν άρχισε να βραδιάζει, ένα μικρό λιχνάρι άναψε μέσα της. Και όταν άκουσε τα βαριά βήματα του ξυλοκόπου που ερχότανε, φύλαξε πίσω από την πόρτα. Όταν εκείνος, κατά το συνήθιο του, μπήκε με μεγάλο σταματά και πήγε να αρπάσει τη μαγούρα, αυτή ρίχθηκε πάνω του και του είπε, άντρα μου, στάσου. Στάσου, αφέντια. Θυμήθηκα μια ιστορία. Άσε με να στην πω και μετά με δέχνω.